Βεβαίως στον Ατρόμητο αγωνίζεται ένας Ηρακλειώτης ποδοσφαιριστής. Δεν είναι άλλος από τον Πέτρο Γιακουμάκη, με τον οποίο τηλεφωνικά μπορούμε να μιλήσουμε για να έχουμε την άποψή του για το χθεσινό παιχνίδι και όχι μόνο. Πέτρο, καλησπέρα από την Crete TV και το Ηράκλειο. Καλησπέρα. Αν μη τι άλλο, όποτε παίζει off με τον Ατρόμητο, γίνονται παιχνίδια με, μπορούμε να πούμε, με suspense, thriller γίνονται. Και πέρσι στο Περιστέρι με τον γκολ το δικό σου στο τέλος κρίθηκε το μάτς. Φέτος ο Ατρόμητος απέδρασε, να το πω έτσι, από το γιατί κουλέ με την ισοπαλία στις καθυστερήσεις. Αν μη τι άλλο, και οι δύο ομάδες δείχνουν ότι έχουν ποιότητα και το έδειξαν και χθες. Ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι. Θέλαμε όμως την άποψή σου. Εντάξει, σίγουρα σε κάθε παιχνίδι που έχουμε αναμετρηθεί με τον Όφη είναι ενδιαφέρον παιχνίδια. Είναι καλά παιχνίδια έχουν γίνει. Και χθες ήταν καλό παιχνίδι, δεν, με καλό ρυθμό, με ένταση. Γίνανε πολλές ευκαιρίες σίγουρα και από τις δύο πλευρές. Πιστεύω το αποτέλεσμα γενικά, σε γενικές γραμμές, είναι δίκαιο από φάση ευκαιριών. Αλλά έτσι όπως ήρθε, πιστεύω ότι είμαστε τυχεροί εμείς, γιατί καταφέραμε να σοφαρίσουμε στο τέλος. Γιατί παίζαμε και με παίχτη λιγότερο και ρισκάραμε έτσι ώστε να βγούμε όλοι ψηλά και να καταφέραμε να σοφαρίσουμε. Το οποίο και έγινε. Πέτρο, η ομάδα σου έχει δείξει πολύ καλή εικόνα σε πολλά παιχνίδια και στα φιλικά, αν μπορούμε να θυμηθούμε τις νίκες σας στα φιλικά με Ολυμπιακό και ΑΕΚ, αλλά σίγουρα χθες εμφανίστηκε ένας πολύ καλός Όφη στο πρώτο ημίχρονο. Δεν ξέρω αν συμφωνείς μαζί μου. Νομίζω πως ο Όφη, αν κρατήσει την εικόνα του πρώτου ημίχρονου, μπορεί να υπάρχει αισιοδοξία στην κριτική ομάδα για πολύ καλό πρωτάθλημα. Ναι, κάπως έτσι ήταν τα πράγματα. Στο πρώτο ημίχρονο Όφη είχε την κατοχή της μπάλας και συνήθως όταν έχεις την κατοχή της μπάλας έχεις την πρωτοβουλία των κινήσεων. Και έτσι και ήτανε. Εμείς δεν μπήκαμε τόσο πολύ καλά στον αγώνα. Ο Όφη μπήκε πολύ καλύτερα από εμάς. Είμαστε όσο είσαι πίσω από την μπάλα, είναι και δύσκολο. Εντάξει, μετά καταφέραμε να προηγηθούμε. Όλοι θα κάνουν ευκαιρία. Εντάξει, το πρωτάθλημα φέτος είναι πολύ αμφίροπο. Όλες οι ομάδες μπορούν να κερδίσουν οποιαδήποτε ομάδα. Όπως έχουμε δείξει και τώρα αυτές τις πρώτες αγωνιστικές που έχουμε δει. Πιστεύω ότι ο Όφη είναι αρκετά καλύτερο σε σχέση με πέρσι. Mm-hmm. Όπως είμαστε και εμείς αρκετά καλύτεροι σε σχέση με πέρσι. Και αυτό είναι καλό γιατί ανεβαίνει το επίπεδο του πρωταθλήματος. Mm-hmm. Οπότε, αν υπολογίσουμε, μιλώντας για τον Όφη, ότι η περσινή ομάδα βγήκε στην Ευρώπη, τότε και φέτος πρέπει να υπάρχει αισιοδοξία για κάτι πολύ καλό. Με αυτά που δείχνουν. Ο Όφη πιστεύω είναι μια ομάδα που έχει τις ίδιες φιλοδοξίες όπως και ο Ατρόμητος. Που όλες οι ομάδες κυνηγάνε μια θέση για τα play-off και να βγουν στην Ευρώπη. Αλλά αν το σκεφτείς, όλες οι ομάδες οι οποίες τερματίσαν πέρυσι στην Εξάδα και 2-3-4 ακόμα, θέλουν και αυτές επίσης να διεκδικήσουν κάτι παραπάνω. Και όπως έχουν δείξει, μερικές ομάδες είναι ποιοτικά είναι καλύτερες από πέρυσι. Και θα είναι πολύ δύσκολο το πρωτάθλημα. Και όχι μόνο για ομάδες που θέλουν να μπουν σε play-off, για τις πιο μεγάλες ομάδες πιστεύω θα είναι ακόμα πολύ πιο δύσκολο. Mm-hmm. Σωστά. Πέτρο, νομίζω πως θες για τον Όφη ξεχώρισε η παρουσία του Σαρδινέρο, όχι μόνο γιατί πέτυχε τα γκολ, νομίζω θα συμφωνείς μαζί μου, είναι ένας ποδοσφαιριστής που δείχνει πολύ ποιοτικός και μια πολύ σημαντική προσθήκη για τον Όφη. Εντάξει, θες νομίζω δεν έπαιζε και στη φυσική του θέση. Αλλά εντάξει, δεν ξέρω το παιδί, ήταν δραστήριος αρκετά, είναι πολύ σημαντικό να έχει μια ομάδα να πέφτει που σκοράρει. Το έδειξε χθες, έβαλε δύο γκολ το παιδί. Μπράβο του. Φαίνεται ότι είναι καλή προσθήκη. Τώρα δεν είμαι εγώ αυτός που θα τα κρίνει αυτά. Σωστά. Όπως ξέρετε, σωστά. Εντάξει. Σωστά. Κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Μπήκαμε σε Ευρωπαϊκή Εβδομάδα. Θα ήθελα ένα σχόλιο σου. Ο Ολυμπιακός δείχνει πολύ κοντά στην πρόκριση στο μήλος του Champions League. Κέρδισε 2-0 την Ομόνια. Αύριο παίζει την Ρεβάνς στη Λευκοσία. Ο ΠΑΟΚ έχει το 2-1 την ήττα στην Ρωσία από την Κράσνονταρ, αλλά ως αποτέλεσμα μπορεί να το γυρίσει. Και υπάρχει και μια μάχη της ΑΕΚ με τη Wolfsburg για το Europa League για να μπει στους ομίλους η ΑΕΚ. Μονό παιχνίδι στο ΑΚ, αλλά σίγουρα με γερμανική ομάδα. Μπορούν να κάνουν οι ελληνικές ομάδες το 3-3, Πέτρο? Εντάξει, πιστεύω η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ έχουν πιο δύσκολο έργο. Η ΑΕΚ παίζει με μια μεγάλη ομάδα, όπως όλοι ξέρουν, με τη Βόλφσμπουργκ, όχι ότι δεν είναι και η ΑΕΚ με μεγάλη ομάδα. Απλά το θετικό πιστεύω σε αυτό ότι είναι μονό το παιχνίδι και όλα μπορούν να συμβούν στο μόνο παιχνίδι. Για τον ΠΑΟΚ τώρα, τον γκολ που έβαλε εκτός έδρας πιστεύω ότι θα τον βοηθήσει αρκετά, γιατί αν καταφέρει να προηγηθεί 1-0, έχει και το πλεονέκτημα.
Mm-hmm. Οπότε σε περίπτωση που σκοράρει, αν δεν δεχτεί γκολ, θα περάσει στους ομίλους. Και ο Ολυμπιακός έχει, εντάξει, έχει πάρει ένα καλό πλεονέκτημα. Πιστεύω ότι είναι ανώτερος από την Ομόνια, ποιοτικά, σε όλα τα θέματα, και πιστεύω ότι θα περάσει σίγουρα. Μάλιστα. Πέτρο Γιακουμάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, να σου ευχηθούμε υγεία και καλή συνέχεια να έχεις. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.